σημαντικές εξαγγελίες έχουν γίνει από την νέα κυβέρνηση όσον αφορά την φορολογία των μισθωτών, των συνταξιούχων, των αγροτών, των ελεύθερων επαγγελματιών, των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιοκτητών ακινήτων. Η κυβέρνηση λοιπόν θα προβεί στη μείωση των φορολογικών βαρών και στην προσέλκυση των επενδύσεων, καθώς στόχος της είναι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Στα τέλη Ιουλίου λοιπόν πρόκειται να κατατεθεί το νέο φορολογικό νομοσχέδιο με πρωτίστως στόχο να ψηφιστεί μέχρι και τις αρχές Αυγούστου γύρω στις 10 του μηνός. Οι αλλαγές που θα περιλαμβάνει θα εφαρμοστούν σε βάθος της τετραετίας και άλλες φυσικά θα εφαρμοστούν άμεσα. Συνολικά λοιπόν θα φέρουν ελαφρύνσεις σε νοικοκυριά αλλά και σε επιχειρήσεις περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα λοιπόν, για να μας ενημερώσει περαιτέρω πάνω στο θέμα αυτό, φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τον λογιστή κύριο Κωνσταντίνο Τσατσαρίδη, με τον οποίο θα συζητήσουμε περαιτέρω και τις οικονομικές αυτές ελαφρύνσεις. Κύριε Τσατσαρίδη, να σας καλωσορίσουμε. Καλησπέρα σας σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πολλές λοιπόν είναι οι εξαγγελίες που έχει κάνει η νέα κυβέρνηση όσον αφορά την ελάφρυνση της φορολογίας σε όλες τις κατηγορίες τις οποίες προαναφέραμε. Να ξεκινήσουμε να κάνουμε μία σύντομη αναφορά στις κατηγορίες στις οποίες θα έρθουν αυτές οι φοροελαφρύνσεις και μετά θα αναλύσουμε περαιτέρω τις σημαντικότερες κατηγορίες. Ναι, το σημαντικότερο όλων φαντάζομαι είναι η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ. Γιατί αυτό? Γιατί ο ΦΠΑ, σαν έμεση φορολογία που είναι, βαρύνει εξίσου όλα τα κοινωνικά στρώματα. Δηλαδή τη ζάχαρη την οποία αγοράζει κάποιος έχει ένα ΦΠΑ. Αυτό το ΦΠΑ το ίδιο πληρώνει και αυτός που έχει εισοδήματα 500.000 το χρόνο, το ίδιο πληρώνει και αυτός που έχει 5.000 εισοδήματα. Άρα, επειδή η έμεση φορολογία είναι σε οριζόντια σε όλο τον πληθυσμό, νομίζω αυτό θα ενδιαφέρει όλο τον κόσμο γενικότερα. Και είναι σημαντικό γιατί υπόθηκε ότι το 24 θα γίνει 22 σε βάθος τριετίας, το 13 που είναι σήμερα θα γίνει 11, όπως επίσης και η εστίαση θα ξαναγυρίσει στο 13 όλα και για τον τουρισμό θα μάλλον θα κατέβει όπως ήταν παλιά στο 6%, το ίδιο και τα φάρμακα. Είδομε και περιμένουμε αν γίνουν και πώς θα γίνουν όταν θα ψηφιστεί το φορολογικό νομοσχέδιο για να τα έχουμε και χειροπιαστά στα χέρια μας ψηφισμένα πλέον. Σε ό,τι αφορά τώρα τους φορολογικούς συντελεστές, αυτό ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο τους επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες λοιπόν θα δούνε τα εξής: μείωση των φορολογικών συντελεστών, καταρχήν έναν ενδιάμεσο φορολογικό συντελεστή 9% μέχρι τις 10.000 ευρώ δηλούμενο εισόδημα. Αυτό είναι σημαντικό γιατί οι επαγγελματίες φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με 22%. Αν λοιπόν τα πρώτα 10 χιλιάρικα φορολογηθούν με 9%, αυτόματα καταλαβαίνουμε ότι θα κερδίσει τουλάχιστον ένα χιλιάρικο, 1.000 ευρώ ο κάθε επαγγελματίας. Επίσης, σε βάθος τριετίας υποσχέθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι θα μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης στις συντελεστές, που είναι και αυτό ένα σημαντικό ποσό για πάρα πολλούς επαγγελματίες, όπως επίσης θα μειωθεί και θα εξανεμιστεί στο τέλος το τέλος επιτιδεύματος, που είναι 650 ευρώ για κάθε επιχείρηση και 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα το οποίο έχει. Αυτά δηλαδή είναι ποσά πέρα από τη φορολογία εισοδήματος και τους συντελεστές και σίγουρα επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Από εκεί και μετά μπορούμε να πούμε ότι και για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους υπάρχουν οι κλασικές προβλέψεις, δηλαδή το 9% που προανέφερα δεν αφορά μόνο τους επαγγελματίες, αφορά και τους μισθωτούς και συνταξιούχους και τους γεωργούς. Αυτοί έχουν μέχρι και σήμερα βέβαια το πλεονέκτημα του αφορολόγητου των 8.650 που υποσχέθηκε η νέα κυβέρνηση ότι θα το διατηρήσει, ενώ προβλέπονται και ήδη έχουν υπογραφεί για να κατέβει τα 5.600. Αυτό κατά κύριο λόγο βαρύνει τα χαμηλά στρώματα, άρα είπαν ότι θα κρατηθεί το ποσό των 8.650, άρα ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους αγρότες, οι οποίοι είναι και αυτοί που επωφελούνται, διότι όπως προείπα, οι επαγγελματίες δεν έχουν, οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν καθόλου αφορολόγητο εδώ και 5 χρόνια. Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά τον έμφυα και τη μείωση την οποία προβλέπεται να γίνει. Ναι. Υποσχέθηκε πάλι ο νέος Πρωθυπουργός ότι ο έμφυα θα μειωθεί
κατά 30%. Το πρόβλημα είναι πού τώρα, ότι όλα αυτά και αυτά που προανέφερα βέβαια είναι σε συνάρτηση με το τι θα πούνε οι θεσμοί, διότι έχουν υπογραφεί κάποια πράγματα μέχρι τώρα από την προγενέστερη κυβέρνηση στο τρίτο μνημόνιο και τώρα ερχόμαστε να πούμε ότι θα τα μειώσουμε. Άρα θα πρέπει η κυβέρνηση να βρει τα ισοδύναμα σε έσοδα που θα υπάρχουν, ούτως ώστε να κάνει αυτές τις φοροαπαλλαγές και γενικότερα τις μειώσεις. Η κυβέρνηση η σημερινή ευελπιστεί ότι αυτό θα το πετύχει διαμέσου της ανάπτυξης, όπως προείπατε κι εσείς, άρα ανεβαίνοντας η ανάπτυξη, μεγαλώνει η πίτα, περισσότεροι φόροι, άρα μπορούμε να έχουμε το πλεώνασμα που μας ζητάνε και ταυτόχρονα να κάνουμε και τις μειώσεις. Μακάρι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν εύχεται να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και να μπορέσουν να υπάρχουν οι φοροελαφρύνσεις, διότι 9 χρόνια συνεχούς φορολόγησης είναι όχι απλά αρκετά, υπέρα αρκετά. Και όπως έχει υποθεί από πολλούς, αυτή η ύφεση και η δυσκολία η οποία υπήρχε δεν την είχαμε ούτε καν μετά τον εμφύλιο τη δεκαετία του 50. Πραγματικά. Τώρα, όσον αφορά την ρύθμιση των 120 δόσεων, στην οποία περιμένουμε και εκεί μια βελτίωση του νόμου όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα. Πιθανόν. Είπαν γενικότερα, η εξαγγελία ήταν ότι θα φροντίσουμε η ρύθμιση των 120 δόσεων να είναι ευνοϊκότερη. Τώρα, το ευνοϊκότερο μπορεί να είναι να μπουν τα νομικά πρόσωπα και αυτά στις 120 δόσεις, γιατί μέχρι σήμερα δεν είναι στις 120 δόσεις, και να μειωθεί κι άλλο η γραφειοκρατία για ένταξη μεγάλων επιχειρήσεων που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να μπουν μέσα στον εξοδικαστικό, μάλλον μόνο διαμέσου του εξοδικαστικού μπορούν να ενταχθούν και όχι διαμέσου της ρύθμισης, δηλαδή γρήγορα. Άρα λοιπόν, αν γίνουν και αυτά τα κομμάτια, είναι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, ενδεχομένως να δώσουν και μια μικρή παράταση και να βάλουν και το 19, γιατί έχει συζητηθεί μέσα ότι θα μπουν και οι υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν και το 19, διότι πάντα υπάρχει το εξής πρόβλημα. Σήμερα που μιλάμε είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 18 οι υποχρεώσεις που είχε ο κάθε Έλληνας φορολογούμενος. Αλλά το 19 είναι ανοιχτό. Τι σημαίνει ότι το 19 μπορεί να γίνει η ρύθμιση για 12 δόσεις. Άρα μας βγαίνει ένα χιλιάρικο από εκεί. Πάμε και στη ρύθμιση. Θα μας βγει και ένα χιλιάρικο από εκεί. Πάμε στα δύο. Άρα αδυνατούν ιδίως οι επιχειρήσεις που χρωστάνε περισσότερα χρήματα να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις υποχρεώσεις. Σίγουρα. Πολύ ωραία. Αν έχουμε τελειώσει με το θέμα των φοροελαφρύνσεων, να συζητήσουμε λίγο και για τις φορολογικές δηλώσεις, τις οποίες λύγει σιγά σιγά και το χρονικό περιθώριο. Οι φορολογικές δηλώσεις τελειώνουν στις 29 Ιουλίου, δηλαδή σε 14 μέρες, σε 2 εβδομάδες. Οπότε όσοι έχουν καθυστερήσει, καλό είναι να υποβάλουν ή να πάνε στο φοροτεχνικό τους, να ετοιμαστεί και να φύγει η φορολογική του δήλωση, διότι θεωρώ ότι θα δοθεί επιπλέον παράταση για τον απλό λόγο ότι η πρώτη δόση και για δημοσιονομικούς λόγους θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι 31 Ιουλίου. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να υποβάλλουν τη δηλώση μέσα στον Αύγουστο και η δόση να είναι 31 Ιουλίου. Χωρίς βέβαια Ελλάδα είμαστε, δεν μπορώ να το αποκλείσω και 100%, αλλά εν πάση περιπτώσει το λογικό είναι ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση, άσχετα με το αν αυτή τη στιγμή που μιλάμε ακόμη 2 εκατομμύρια δηλώσεις είναι στον αέρα. Βέβαια γι' αυτό φταίνε και άλλα πράγματα. Είναι πολλοί οι οποίοι δεν θέλουν να βεβαιωθεί το ποσό τους τώρα, διότι έχουν εκκρεμότητες να πάρουν φορολογικές ενημερώτες κλπ. Αν υποβάλει τώρα τη δήλωσή του, ενδεχόμενα να μην μπορεί να πάρει φορολογική ενημερώτα. Γι' αυτό το αφήνουν την τελευταία στιγμή. Τι θέλω να πω με αυτό. Οι δηλώσεις είναι έτοιμες, απλά δεν έχουν αποσταλεί. Θα γίνει κανένας πανικός στις 29 του μήνα, θα μπλοκάρει το σύστημα. Θα μπλοκάρει το σύστημα και κάποιοι θα βρεθούν εκπρόθεσμοι. Όχι γιατί δεν την έχουν έτοιμη τη δήλωση, απλά δεν την είχαν υποβάλει. Μάλιστα. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα και να μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό. Μία λύση λοιπόν σε ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι φορολογούμενοι κάθε φορά που άλλαζε η οικογενειακή τους κατάσταση, όπως ο αριθμός ταυτότητας και άλλα στοιχεία. Μας προσφέρει τώρα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Τα ληξιαρχεία λοιπόν και η αστυνομία θα συνδέονται πλέον ηλεκτρονικά με την εφορία και έτσι πλέον η ενημέρωση θα γίνεται αυτόματα χωρίς την υποβολή δήλωσης από τον φορολογούμενο. Να πούμε δύο λόγια και γι' αυτό, για αυτή τη νέα εφαρμογή που μας λύνει τα χέρια. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία στην ουσία δεν έχει μηχανογραφία. Και το λένε όλοι και οι πολίτες το συναντούν στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή, ενώ όλες οι υπηρεσίες υπάρχουν στο κεντρικό σύστημα, ο οποιοσδήποτε μπορεί να μπει και να δει ό,τι θέλει, ταυτόχρονα πας παραδείγματος χάρη στον ΕΦΚΑ και σου λένε φέρε μου το καθαριστικό. Ενώ κάλλιστα θα μπορούσε να μπει από μέσα και να το εκτυπώσει και να τελειώνει. Αλλά δεν ξέρω γιατί
αν είναι μια κακή νοοτροπία, αν είναι το ότι κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι είναι προχωρημένης ηλικίας και δεν είναι καλή χρήση του υπολογιστή. Δεν είμαι αυτός που θα πω τι φταίει. Λέω τι γίνεται. Σήμερα λοιπόν θα μπορούσε τουλάχιστον το 80% των χαρτιών που μας ζητάνε των δικαιολογητικών σε διάφορες υπηρεσίες να τα παίρνει η υπηρεσία ηλεκτρονικά. Το ίδιο για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πας στην αστυνομία, αλλάζεις ταυτότητα. Γιατί λοιπόν να πάρω εγώ το χαρτί από την αστυνομία και να πάω στην εφορία να το δηλώσω? Αυτόματα θα πρέπει να δηλώνεται. Ο ληξίαρχος για το θάνατο κάποιου προσώπου. Γιατί θα πρέπει ο συγγενής ή ο κληρονόμος του θανόντος να τρέχει να μαζεύει χαρτιά για να πάει στην εφορία να ξεδηλώσει το θανόντα? Θα έπρεπε αυτά να γίνονται αυτόματα. Ο ληξίαρχος να μπορεί να στείλει το μήνυμα στην εφορία και η εφορία αυτόματα στο σύστημα τάξης να διορθώνει και να τροποποιεί τα πράγματα. Θεωρώ ότι είναι σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση, με την ευχή να υλοποιηθεί. Γιατί λέω με την ευχή? Διότι ήδη στις μέρες μας έχετε ανακαλύψει, μάλλον από εσάς τους δημοσιογράφους έχει ξεκινήσει, με τον αριθμό 112. Δηλαδή, και αν δεν γινόταν της Χαλκιδικής ιστορία, ενδεχόμενα να κοιμόμασταν ακόμη και το 112 να μην λειτουργούσε, ενώ λειτουργεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Πραγματικά. Πολύ ωραία. Κύριε Τσατσαρίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που παρευρεθήκατε σήμερα εδώ και για τη σημαντική ενημέρωση που μας παρήχατε. Μακάρι όλα αυτά να ψηφιστούν τον Αύγουστο εν κατακλείδη και να τίνουμε προς αποφορολόγηση εντός εισαγωγικών έκφραση, γιατί ήδη ο κόσμος θεωρώ ότι δεν αντέχει πλέον και το λέω ουσιαστικά αυτό, γιατί βλέπω καθημερινά περιστατικά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.